Αυτά είναι. Κύριε Αριστίδη, πώς σου φαίνεται εδώ το μέρος, Πολύ όμορφο μου φαίνεται μέχρι σένα. Μήτρο μου να σου πω είναι τέλειο. Τι έχεις να πεις. Μήτρο που βλέπω. Πού είμαστε. Τι πού είμαστε κύριε Αριστίδη. Γαλλία δεν σου πούμε το πάμε. Γαλλία. Γαλλία δεν είπαμε. Γαλλία δεν είπαμε. Κάτσε να σταματήσω εδώ να βάλω και λίγο πετρέλαιο. Ναι, ναι, βάλε και τα πούμε εμείς. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε. Όλα καλά, θέλετε να βάλουμε καυσιμό. Μπορείτε να βάλετε λίγο καυσιμό. Εννοείται, εννοείται. Το καλό, ναι. Το καλό. Ωραία. Είσαι παίχτης. Ωραίο, ωραίο αυτοκίνητο. Τι εργαλείο έχω πάρει. Εργαλείο, καλό, καλό. Ευχαριστιόμαστε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα καλή συνεργασία πιστεύω εδώ πέρα, γιατί θα έχω πολύ λίγα μηχανήματα και εγώ θα χρειάζομαι αρκετά καύσιμο. Τα λέμε. Γεια σου. Κύριε Αριστίδη, με ρώταγες κάτι πριν. Είναι Μητρό και το που είμαστε, ρε! Γαλλία και τέτοια, Γαλλία δεν σου είπα. Παρίσι! Δεν πηγαίναμε! Όχι Παρίσι, κύριε Αριστίδη. Τι Παρίσι, κύριε Αριστίδη. Στο Παρίσι τι γεωργικά θα κάναμε. Δεν ξέρω, ρε Μητρό, νόμιζα Παρίσι. Πάμε πέρα τα... τους καραβαίους. Εδώ τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Αριστίδη, τώρα εδώ πέρα είναι το Χαουτ Μπελερόν. Κάπως έτσι χαουτ. Το προφέρουν, δεν ξέρω αν το Μπελερόν. Ω Μπελερόν. Εδώ πέρα μου είπανε έχει πάρα πολύ καλά χρήματα. Με βλέπεις και καινούριο στυλ σήμερα. Τώρα το δω! Φτούσου, φτούσου! Τσέκα εδώ καπελάκι, βλέπεις που καμισάκι βλέπει. Ωραίο! Σ' αρέσει και ρευστή. Ωραίο! Εδώ κάτι βλέπω, κάτι πριονίδια, κάτι τέτοιο λογικά. Εργοστάσιο, ναι! Θα έρθουμε κάποια στιγμή, θα τα επισκεφτώ αυτά εδώ πέρα. Έτσι, έτσι πρέπει να πάμε. Έχουμε καλά! Πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε εδώ πέρα γιατί ανοίγουν νέα. Κεφάλαια! Νέοι ορίζοντες. Κεφάλαια, ναι, έχουμε πολλά νέα πράγματα. Εργοστάσια φουλ εδώ πέρα να κάνουμε. Ναι. Έχουμε να βάλουμε και στα φύλλα και τέτοια, ναι, κύριε Αριστίδη. Έχει μπόλικα και ελές, άμα θέλω. Καλαμών! Τώρα κατευθυνόμαστε προς την πόλη, κάτι έχω ένα ραντεβουδάκι με ένα μεσίτη. Ωραίος, ωραίος! Αυτό που το αυτό πήρες, πέρα, ε! Αυτό που το πήρα. Ναι! Γερμανία, γερμανικό είναι αυτό εδώ πέρα. Εργαλείο. Καλό, ρε, δυνατό! Πού να πάμε εδώ πέρα, ωραία πόλη έχουν εδώ πέρα. Πολύ δυνατό, γραφικό μέρος. Σε κάνει λίγο κύριε Αριστίδη, παλιακό έτσι, ωραίο. Χωριδάκι, ναι, ναι. Πόλη είναι μεγάλο εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Θα βγούμε λίγο προς τα έξω, έχω κανονίσει κάτι. Ωραία, μένα θα με αφήσει στο ξενοδοχείο. Εγώ θα σας αφήσω εδώ στο ξενοδοχείο, κύριε Αριστίδη. Ναι, ναι. Έχει εδώ παρακάτω ξενοδοχείο. Έλα, εδώ είσαι. Ωραίος ρε Μήτρο, ευχαριστώ ρε. Πας απολαύσεις το καφεδάκι σου να κάνεις ένα μπάνιο. Ναι, ναι, θα να μπανιαριστώ, να σε νιαριστώ και πάμε βόλτα. Έχω κανονίσει με το μαγαζί. Ναι. Θα έρθουμε να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα εγώ όμως πάω να βρω το μεσίτη για να κανονίσω τα δικά μου τα πραγματάκια, το σπίτι και αυτά. Ωραίος! Θα λέμε όταν έχω τελειώσει με αυτά θα σε πάρω ένα τηλεφωνάκι και θα βρεθούμε. Okay. Έγινε, Μήτρο μου! Έγινε. Άντε έγινε, για! Κύριε, πάμε λίγο παρακάτω εδώ. Είναι εδώ από κάτω ένας μεσίτης που μου είπε στο Ριάκι. Ρε. Λογικά Ριάκι εννοεί εδώ πέρα, στη γέφυρα που θα στρίψεις λέει, θα με βρεις. Για να δούμε. Πολύ ωραίο το μέρος, πολύ όμορφο, γραφικό όμως, εδώ με, του... με τις παλιές τις γέφυρες που βλέπετε εδώ πέρα, άλλο πράγμα. Μην ξεχαστούμε και περάσουμε τη γέφυρα, εδώ πέρα λογικά μου είπες, μετά το ξενοδοχείο και επαφής με τον κύριο Αριστίδη, έχει μια στροφή, ωραία, εδώ είναι, ωραία, τέλεια. Μετά από εδώ, έχει ένα χωματόδρομο, ωραία, μπαίνουμε εδώ λογικά. Στη μέση της γέφυρας μου έχω ματόδρομο και θα βρεις το σπίτι στο δεξί σου μέρος. Για να δούμε, θα το βρούμε. Πάρα πολύ όμορφο το μέρος όμως εδώ πέρα, το γουστάρω αρκετά. Ακόμα δεν μπήκαμε στη Γαλλία και μου έχουν φτιάξει τη διάθεση. Πάντως είναι καταπληκτικό το μέρος εδώ πέρα. Πώς θα περάσω τώρα απέναντι. Τι σπίτι είναι, μήπως μου λέει από εκεί. Για να δω μήπως έχει τέτοιο να περνάει. Α, έχει. Ωραίος, πω, τι ωραίο μέρος εδώ πέρα, ρε φίλε. Πού μένει ο άλλος, ρε. Άτιμη φτώχεια. Α, είχε και από εκεί είσοδο, δεν το είδα. Και εδώ πρέπει να έχει και εργοστάσιο ή σημείο πώλησης. Για να δούμε, εργοστάσιο είναι εδώ, τι είναι. Grain mill. Α, εδώ είναι τέτοιο, ναι, ναι, ωραία. Από εδώ μου που αυτός είναι. Μου μπαίνεις, ωραία, εδώ πρέπει να είναι. Κύριε Μιχάλη! Κύριε Μιχάλη! Κύριε Μιχάλη! Παρακαλώ, ποιος είναι! Ποιος είναι! Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, αγόρι μου! Έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο, είμαι ο Μήτρος. Α, ο Μητράκος! Από... Ναι, ναι! Του Ρουμπέλ της Καλοντολίνα.
Σε θυμάμαι. Τι κάνετε, πώς είστε. Είχαμε μιλήσει για τα διαδικαστικά, άμα θυμάστε. Ναι, καλά κάνετε και κάθεστε από μέσα να μιλάμε έτσι, γιατί υπάρχει ο COVID. Πάντα με τα προστασία. Καλά κάνετε κι εσείς. Δεν ξέρω έτσι, τι φέρνω κι εγώ απ' έξω. Καλά κάνετε. Λοιπόν, τα χαρτιά για να κάνω τα σπίτια. Να κάνω τα παράθυρα που είχαμε πάρει με τα βίβαση και τη φάρμα. Δεν χρειάζεται. Διαδικτυακά είναι εδώ πέρα όλα. Όλα διαδικτυακά. Α. Μήπως έχεις να μου δώσει το τηλέφωνο, γιατί τηλεφωνάκια από εδώ πέρα από την περιοχή δεν έχω για να, αυτά που κάνετε τα κόλπα σας εσείς. Μισό λεπτό πρέπει να έχω. Ναι, είναι που έχει GPS εκεί που συνεργάζεσαι με τα μαγαζιά και αυτά. Ναι, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Τιμές. Από εσάς μου είπε θα τα πάρω. Ωραία. Ρώτησα εδώ πέρα τον υπεύθυνο στο κράτος σας. Ένα λεπτό να τσεκάρω. Ωραία. Έχετε να μου το δώσετε. Έχω. Ένα λεπτό να περιμένω. Ωραία, περιμένω εγώ ένα λεπτάκι να χαζέψω κι εγώ λίγο τη θέα εδώ πέρα. Καταπληκτικό το μέρος σας. Άλλο πράγμα η πόλη, παιδιά. Άλλο πράγμα η πόλη. Αυτός ο κύριος Μιχάλης εδώ πέρα έχει καταπληκτική θέα πάντως, μπορώ να πω. Μπορώ να το ομολογήσω, είναι όλα τα λεφτά το μέρος. Θα έρχομαι συχνά εδώ πέρα να χαζεύουμε λίγο τη θέα μας. Τι πανέμορφο τοπίο εδώ πέρα. Πανέμορφο. Και εδώ πέρα με το φράγμα που έχουν φτιάξει. Ωραίο. Λογικά είναι εδώ το mill, το green mill και λειτουργεί με το νερό. Για να κόβουν τα πραγματάκια. Μητρό! Ναι κύριε Μιχάλη, πείτε μου. Πού είσαι? Αυτό είναι? Αυτό δηλαδή είναι το τηλεφωνάκι που θα βρίσκω ναι, ναι. Τις εφαρμογές. Όλα μέσα. Σε ευχαριστώ, το βάζω στην τσέπη μου εγώ. Βάλει το, πρόσεξε το. Και ό,τι άλλο χρειαστώ θα έρθω να σε βρω. Τηλέφωνο. Ή μπορούμε να μιλάμε και από το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Α, και από το τηλεφωνάκι. Τηλέφωνο. Τέλεια, τέλεια. Έγινε. Ωραία. Εγώ έχω έρθει με λεφτά μαζί μου και στον τραπεζικό λογαριασμό τα έχω περισσότερα. Οπότε από τράπεζα, κάνω... ναι. Όλες τις αγορές μας. Ωραία. Ευχαριστώ και Μιχάλη. Ό,τι άλλο χρειαστώ, σε παίρνω τηλέφωνο. Έγινε. Δεν μου λες, έχεις το τηλέφωνο μέσα εδώ πέρα περασμένο. Είναι περασμένο, μέσα επαφές. Ωραία, ευχαριστώ. Έγινε. Ωραίο μαξάκι ο κύριο Μιχάλης. Α, τον κύριο Μιχάλη Άτσα είναι και αντικάκας. Αντικάκιας. Ω, κοιτάξτε εκεί φύρι που αντανάκλαση που κάνει μέσα. Κάτσε να γυρίσουμε εδώ να μην πέσουμε πουθενά. Ωραία. Φύγαμε, πάμε λίγο προς το σημείο. Θα ανοίξουμε λίγο το χάρτη μου. Κάτι μου είχε πει ο κύριε Μιχάλης εδώ πέρα πώς θα τα φτιάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, μου είχε πει εκεί που βρίσκεις στο μαγαζί, όλη ευθεία κάτω είναι η φάρμα. Λογικά αυτό εδώ πέρα θα είναι η φάρμα, το 40 το χωράφι δίπλα. Οπότε θα κατευθυνθούμε κάπου προς το μαγαζί, πείτε εμείς τώρα για να βάλουμε ένα σημείο. Και να πάμε να δούμε πώς είναι τα χωραφάκια, άμα αξίζει να τα αγοράσουμε. Τώρα δεν θα τα αγοράσουμε από εδώ και να πάμε κατευθείαν εκεί. Θα πάμε εκεί να τα δούμε από κοντά πώς είναι. Να πούμε ότι ο μήνας είναι Αύγουστος που ήρθαμε εδώ πέρα στη Γαλλία. Όλο ευθεία από ό,τι βλέπω στο GPS είναι μαγαζάκι και από εκεί όλο ευθεία θα είναι και το σπίτι μας. Όπω τσεκάρετε παιδιά τι ωραία πόλη που είναι. Καταπληκτικό το μέρος. Όλο λιμνούλες, τέτοια ποταμάκια είναι εξαίσιο μπορώ να πω. Και θα το δούμε επεισόδιο με το επεισόδιο που θα πουλάμε και πραγματάκια. Θα ανακαλύπτουμε συνεχώς. Πάμε από εδώ και περνάμε στη γέφυρα στο νούμερο 35 το χωράφι. Να δούμε και το ποταμάκι από εκεί πως είναι τη θέα. Και περνάμε από εκεί και φτάνουμε κατευθείαν στο σημείο που θα αρχίσουμε τη φάρμα μας. Ωραία, τέλεια. Ωραία, εδώ στρίβουμε, φεύγουμε. Όπως μας πάει ο δρόμος, εκεί αριστερά είναι το μαγαζί που βλέπετε, λίγο πρασινάκι. Και εδώ λογικά θα είναι κάπου η φάρμα μας. Είμαστε απομονωμένα από την πόλη, είμαστε λίγο μακριά, αλλά με τα μάξι μπαμ μπαμ σε δύο λεπτά, άμα μάθουμε και το μέρος, είμαστε εδώ. Λογικά αυτό εδώ πέρα είναι η φάρμα, έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι η φάρμα που μου είπε. Αλλά δεν έχει τίποτα, καθώς είμαστε από την αρχή και πρέπει να το χτίσουμε μόνοι μας, παιδιά. Οπότε θα κατέβουμε εδώ πέρα και θα δω... Να πάρω ένα τηλέφωνο τον κύριο Μιχάλη, να μην είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό το χωράφι εδώ πέρα και να μην κάνουμε κανένα λάθος. Να τον πάρω εγώ. Ναι. Έλα κύριε Μιχάλη, έλα. Ποιος είναι? Μήτρο! Να μην κάνω λάθος, ο Μήτρος είμαι. Είμαι στο έλα. Χωράφι 38, εδώ. 41, 40 και 37. Εκεί στη γέφυρα, δίπλα, φάμε, ναι. Εδώ που είναι έτσι με τσιμέντο και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είσαι. Ωραία, ωραία. Οπότε, ευχαριστώ. Ό,τι χρειαστείς, θα χτίσεις. Θα κάνω τις αγορές εγώ από το τηλέφωνο, θα επιλέγω το χωράφι, έτσι. Ναι, ναι. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τίποτα, γόρι μου. Ό,τι χρειαστώ θα τα ξαναπούμε. Ό,τι χρειαστώ θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Καλώς ήρθες συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ωραίος και ο κύριος Μιχάλης. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το χωραφάκι τι έχει. Έχει πατάτες και είναι υπό ανάπτυξη. Ωραία. Οπότε έχουμε ένα πολύ μεγάλο χωράφι με πατάτες. Λέτε να ξεκινήσουμε με πατάτες. Θα το αγοράσουμε αυτό το χωραφάκι, να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε το 41, το οποίο είναι το sorghum. Ωραίο φυτό και διαφορετικό από ό,τι βλέπω. Πολύ όμορφο. Και αυτό, άμα δεν κάνω λάθος, είναι το cotton. Ναι, αυτό ίσως θα περιμένει το χωραφάκι, το 40, καθώς έχει βαμβάκι. Τώρα έχουμε και το 38, επίσης με πατάτα, που είναι δύσκολο crop. Έχουμε εδώ όμως το sorghum, που είναι του Javier του Guin. Θα το αγοράσουμε όμως αυτό, γιατί μου είπε ο μεσίτης ότι όλα αυτά τα χωράφια εδώ τριγύρω είναι προς πώληση και τα πουλάνε με τις παραγωγές που έχουν ήδη μέσα. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά εδώ πέρα στο 42, γιατί βλέπω πολύ καλό χωράφι, μεγαλούτσικο και ευθείο χωράφι. Και βλέπω έχει wheat. Είναι του Leopold, του De Villiers. Έχει λίγο wheat μέσα, μπορεί να το ψεκάσεις αυτό να τα βγάλεις, αλλά και πρώτη σοδιά που έχουμε εμείς εδώ πέρα μπορούμε να το πάρουμε και έτσι. Θα δούμε τιμή γι' αυτό, το 42. Εδώ πέρα τι έχουμε, έχουμε sugar beet, αυτό όχι, δεν το κοιτάμε καθόλου. Οπότε κοιτάμε αυτό, το wheat, το 42 και το 41, τι τιμές παίζουν τα χωράφια. Πάμε εδώ στο ταμπλετάκι που μας έδωσε ο κ. Μιχάλης και να δούμε πόσο κοστίζει το καθένα. Το 41 π.χ. πολύ καλά λεφτά. $141. Και αυτό 146. Το 38, 148. Το 38 πρέπει να το πάρουμε αναγκαστικά, παιδιά. Πάει $150 σχεδόν, 148. Αλλά πάει και ο χώρος που βλέπετε με τη φάρμα μας. Εκεί πέρα που είμαστε, που παρακάναμε το αυτοκίνητο. Οπότε το παίρνουμε αυτό. Εδώ έχουμε το 40, το οποίο 40 έχει το βαμβάκι. Το οποίο βαμβάκι δεν θα το αγγίξουμε ακόμα. Θα πάρουμε αυτό. Το 42, 38, που πάει μαζί με τη φάρμα. Θα ξεκινήσω αυτό. Οπότε θα το αγοράσω. $150. Πόσα είμαστε? 1.304.000. Μερικά λεφτά που βλέπετε συν είναι και από εδώ πέρα που είμαστε για νέοι αγρότες. Οπότε τώρα αυτό εδώ πέρα είναι στο δικό μας χέρι, το χωράφι, με την πατάτα. Χρειάζεται, λίπασμα είναι 100%, οπότε θα πάρει πάρα πολύ καλή παραγωγή αυτό εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω άμα συμφέρει, θα το δούμε κιόλας, άμα συμφέρει. Στο επόμενο επεισόδιο που θα αρχίσουμε να τα θερίζουμε τα χωράφια. Λογικά, ακόμα δεν είναι έτοιμο. Έχουμε wheat. Το wheat ακόμα δεν θα το πειράξω. Είναι 50%. Δεν πειράζει. Θέλω αυτό το 41. Το 41 είμαστε σε $140. Το αγοράζω κι αυτό. Ωραία. Έχουμε λοιπόν 41. 38 εδώ. Και θα πάμε να πάρουμε και το 42. Έχουμε τρία πάρα πολύ μεγάλα χωραφάκια. Οπότε πάει κι αυτό. Έχουμε πλέον τώρα εδώ πέρα τη φάρμα που βλέπετε. Έχουμε το 38, το 41 και το 42. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε με 1.000.000. Πρέπει να παίξουμε λίγο συγκρατημένα. Να έχουμε λεφτά για το πρώτο χρόνο, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε. Τώρα μου είπε ο κ. Μιχάλης ότι ό,τι χρειάζεσαι, ακόμα και υπόστεγα και τέτοια σιλό, πρέπει να το βάζεις εσύ, γιατί δεν έχουμε τίποτα εδώ. Πάμε εδώ στο construction και πάμε, παιδιά, στο buildings. Και συγκεκριμένα θέλω σιλό ή σάιλο σκέτο ή extensions που είναι επεκτάσεις. Θα βάλουμε τα πλάτα σιλό. Αυτά είναι hayloft και τέτοια. Εδώ έχουμε για 400 λίτρα το καθένα. Βλέπετε εδώ πέρα τουμπανάκι πάρα πολύ. Είναι διπλό σιλό με 125.000. Έχουμε και αυτό που είναι σε 500, που είναι 125. Σιλό λέω να ξεκινήσουμε με ένα σε αυτό εδώ πέρα. Να έχουμε 500.000 λίτρα. Και να το βάλω κάπου. Το γυρνάς όπως θες. Πιστεύω είναι αρκετά καλά εδώ. Το τοποθέτησα. Να το ρίξω και μια ματιά. Το σημείο εδώ πέρα πιστεύω είναι καλά, γιατί έρχεσαι από εδώ πέρα τα χωράφια σου μέσα στο τσιμέντο. Δεν ενοχλούμε ούτε στο χωράφι. Έχω αφήσει πίσω το δρόμο να περνά στο χωματόδρομο. Τούμπανο πολύ μεγάλο όμως το σιλό μας. Πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά. Είμαστε με 895.000. Μήπως έπρεπε να πάρω κανένα πιο μικρό, δεν ξέρω. Αυτό είναι σημαντικό, να αποθηκεύουμε λίγο τα σιτηρά μας, αλλά τόσο μεγάλο, τα βγάλεις με τόσες πολλές.
Τόσα πολλά λίτρα, να μου πείτε. Παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί. Οπότε το αφήνω εγώ εδώ πέρα να υπάρχει. Οπότε έχουμε πάρει ψηλό, παιδιά. Έχουμε 900.000 σχεδόν δολάρια. Οπότε λέω να πάω εδώ πέρα. Βλέπεις πόσα μηχανήματα έχει σε προσφορά το μαγαζί. Ακόμα ο κυραριστήτης δεν είναι στο μαγαζί, είναι κάποιος άλλος. Θα το μεταφέρουμε στον κυραριστήτη όμως. Γιατί το γουστάρει ο κυραριστήτης αυτό το αντικείμενο, να έχει τα μαγαζιά. Ή μπορεί να έχει κάτι άλλο ο κυραριστήτης. Θα το συζητήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή με τον κυραριστήτη. Μπορεί να μην θέλει να είναι στο μαγαζί, να πάει κάπου άλλο, σε ένα εργοστάσιο π.χ. Θα το δούμε. Μπορεί να αλλάξει ο αλυσίδης. Εδώ έχουμε ένα πολύ δυνατό τραχτεράκι. 264 με 310 άλογα. 103.53% έκπτωση. McCormick μάρκα. Πολύ δυνατό φαίνεται. Λέω να πάω εδώ. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολύ δυνατό. 100 χιλιάρικα. Έχουμε λάστιχα αυτά. Έχουμε τις Michelin. Έχουμε Continental. Mitas. Λέω να βάλω Michelin που είναι δυνατά στούμπανα. Να βάλω πίσω βάρος στα βαρύδια πίσω στα λάστιχα. Και κινητήρα τι να βάλουμε λέτε. Αυτός είναι για 286. Αυτός είναι 310. Και αυτός 264. Θα είναι το δυνατό μας τραχτεράκι αυτό. Μιας και το βρήκαμε σε πολύ καλή τιμή. 127.000 κοστίζει. Πάμε να διαλέξουμε ένα χρωματάκι γκρι τις ζάδες έτσι. Και ένα κοκκινάκι. Το McCormick το δικό του. Το αυθεντικό. Και ζαντούλα τελικά λέω άσπρη να την αφήσω, να φαίνεται λίγο διχρωμία. Πολύ δυνατό τραχτεράκι αυτό, 310 άλογα, άνετο. Πιστεύω θα είναι άνετο, 127.000 θα μας μείνουν 765 χιλιάρικα. Λοιπόν, πού είναι το τραχτεράκι? Το τραχτεράκι δεν είναι εδώ, πρέπει να πάμε εμείς στο μαγαζί. Οπότε, παιδιά, ξεκινήσαμε. Έχουμε το χωράφι 38. Έχουμε το χωράφι 41 εδώ με το sorghum και έχουμε το επίσης χωράφι 42 με το wheat που περιμένουμε να γίνει, να το θερίσουμε, να τα θερίσουμε, να τα μαζέψουμε. Έχουμε βάλει εδώ πέρα το τεράστιο το σιλό με τα 500.000 λίτρα χωρητικότητα. Έχουμε εδώ το αγροτικό μας το τουμπανάκι το οποίο θα βάλουμε μπροστά και θα κατευθυνθούμε γρήγορα προς το μαγαζί να δούμε και το μαγαζί της πόλης άμα είναι ωραίο, μεγαλούτσικο, να έχει αρκετά πράγματα. Όπα, ελαφάκι! Όπα, πήγε μέσα το ελαφάκι. Τούμπανο το μέρος, πάρα πολύ τούμπανο. Τσεκάρετε λίγο πού σας έχω φέρει, παιδιά. Στα καλύτερα μέρη, πραγματικά στα καλύτερα μέρη και είμαστε εξοχή. Μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα σιγά σιγά από την αρχή. Πήγα σε farm manager για αυτό το λόγο, να φτιάξω τα δικά μου πράγματα από την αρχή όπως εγώ θέλω. Π.χ. βάλαμε τώρα το σιλό μας το τεράστιο. Να πάρω τα μηχανήματά μου που θέλω εγώ. Κάποια να μου προτείνετε κι εσείς, κάποια τραχτεράκια μικρά τώρα. Μεγάλο τραχτέρ πήραμε αυτό 310 άλογα που θα είναι για τις κύριες δουλειές στις βαρβάτες. Τώρα θα έχουμε μικρά τραχτεράκια έτσι να πηγαίνουμε κανένα μεταφορά σπόρου. Έχουμε και το αγροτικό μας εδώ πέρα να κάνουμε τις μεταφορές μας. Τσεκάρετε εδώ μαγαζί που έχει Γαλλία. Πάρα πολύ δυνατό. Αφήνω εδώ το εργαλείο μου και να δούμε λίγο το μέρος. Armand Motors. Πάρα πολύ δυνατό το μέρος εδώ. Έχει και βενζινάδικο επίσης πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ δυνατό το μέρος. Και πάρα πολύ απλά εδώ για το μαγαζί να μπορείς να φέρνεις τα πραγματάκια σου, να τα παίρνεις με την ησυχία σου. Για να ακούσουμε εδώ το εργαλείο. Τουμπανάκι κι αυτό. Τουμπανάκι ακούγεται. Θα χρειαστεί όμως να του κάνουμε service γιατί βλέπετε έχει, ήταν μεταχειρισμένο ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του. Είναι με 15 ώρες εργασίας. Οπότε καταλαβαίνετε είναι λίγο ζορισμένο. Μπορεί ο άλλος να μην το πρόσεχε να το καταλαβαίνετε. Πάρα πολλά πράγματα. Οπότε repair 11 χιλιάρικα. Πάρα πολύ. Το έχει διαλύσει δηλαδή. Άρα 127 και 11 χιλιάρικα. Πήγαμε 137 το τραχτεράκι. Αλλά πιστεύω είναι πολύ τούμπανο. Δεν μασάει τίποτα. Και ήχο ωραίο, δυνατό έχει. Πολύ όμορφο. Το παίρνω δηλαδή τώρα εγώ και το πάμε προς τη φάρμα. Το πάμε λοιπόν στη φάρμα μας. Ίσως έπρεπε να περιμένουμε εδώ να πάρουμε κανένα άλλο πραγματάκι που θα χρειαστούμε. Ίσως ναι παιδιά θα χρειαστούμε και άλλα πραγματάκια. Οπότε να το αφήσουμε εδώ για πρώτο τέτοιο λέω εγώ. Πάμε να το αφήσουμε εδώ στο πάρκινγκ. Να μην εμποδίζει κιόλας.
αρχίσουμε εδώ στην ακρούλα. Να μπορεί να έχετε και πελάτες να πάρει κανένα πραγματάκι από εδώ τον άνθρωπο. Μην του κλείσουμε το δρόμο. Πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κυριαριστήδη, λέω εγώ. Να πάμε στο ξενοδοχείο του εκεί που τον αφήσαμε, να τον πάρουμε και να συζητήσουμε λίγο τι πραγματάκια θέλει να κάνει εδώ πέρα, να τον φτιάξουμε και αυτόν τον ανθρωπάκο. Οπότε στον δρόμο εδώ να τον πάρουμε τηλέφωνο τον κυριαριστήδη. Λοιπόν, να βρω το μισό λεπτό. Κυριαριστήδη. Να του. Άρε, άρχοντα. Έλα, κυριαριστήδη, πού είσαι? Έλα, Μήτρο μου, στο ξενοδοχείο είμαι, αγόρι μου. Άμα μπορείς, να με πάρεις. Να έρθω να σε πάρω. Έρχομαι, έρχομαι. Κατεβαίνω σε δύο λεπτά και θα είμαι εκεί στο ξενοδοχείο. Στο φούρνο, από κάτω θα είμαι. Εντάξει. Έγινε, κύριε Αριστίδη. Έγινε, γόρι μου. Από εδώ, ολευθεία πιστεύω ότι θα βγούμε στο ξενοδοχείο. Ο κύριε Αριστίδη θέλει και αυτό να συναντηθούμε, να τα συζητήσουμε περισσότερο, να δούμε τι θα κάνει και αυτό. Ο άνθρωπο δεν μπορεί να κάθεται εδώ πέρα. Τα αρέσει να δουλεύει. Η γιαγιά κάπου πάνε. Πολύ όμορφο το μέρο εδώ. Βγήκε εδώ από κάτω, λέει. Εδώ στο The Camps. Φούρνος εδώ, ή θα πάρει τίποτα. Κύριε Αριστίδη, έλα μωρέ. Έλα, κύριε Αριστίδη, έλα. Έμπα μέσα. Έλα, Μήτρο. Έλα, θα σε πάω σε ένα ωραίο μέρος που είδα εδώ από πάνω. Πάμε, πάμε. Πάμε να δούμε τα αξιοθέατα του... Θες κουλουράκι. Της πόλης εδώ που σε έχω φέρει, κύριε Αριστίδη. Έχω κουλουράκι, άμα θες πάρε. Ωραία. Δεν μου λες, κύριε Αριστίδη, τι είναι εσύ, πώς το είδες εδώ το μέρος? Σίδα αμέσως, ακόμα δεν ήρθες, στο φούρνο πήγες για φαγητό. Πεινάμε, αγόρι μου! Τόσες μέρες στο ταξίδι! Τα γαλλικά είναι ωραία, εντάξει. Τα γαλλικά ήταν μέρος. Καλύτερα ακόμα, μπορούσε να πίτσεις ή τέτοια, αλλά εντάξει. Πιο εντάξει, μωρέ, ελαφριά εδώ, καλύτερα. Ησυχία πάνω απ' όλα. Ησυχία αυτό πάνω απ' όλα. Βγαίνει, βγαίνει! Δώσε, δώσε! Δώσε! Ωραία. Έλα, βγήκε. Δεν μου λες, κύριε Αριστίδη, εγώ πήγα. Από το μαγαζί, από εκεί που σου είπα στο Μεσίτη. Ναι, και τι έγινε, εντάξει. Μίλησα εκεί με τον άνθρωπο, ναι, τον κύριο Μιχάλη. Κύριος Μιχάλης λέγεται. Άμα ό,τι έχει εσύ και εσύ μου είπε, ή και εγώ, τα λέμε. Ναι. Πω, αυτά είναι. Γουστάρω. Θα κάνω εδώ να πάμε από πάνω. Πάμε, πάμε. Ωραία. Έλα, πάμε λίγο στο κάστρο εδώ, κύριε Αριστίδη. Έρχομαι, μωρέ, μην τρέχεις, μωρέ, μην βγει ψυχή. Κάτσε λίγο. Συνέχεια, ρε, πού πάω, πού βρίσκομαι, σε κάστρο καταλήγω πάντα. Ωραίος, έτσι είσαι μορφωμένο. Γεια σας, γεια σας. Πω, πω, αυτός body. Είναι... Αυτός είναι περισσότερο για τα αλλός μου μοιάζε. Wow. Wow. Good morning, good morning. Hello. Τέλειο. Τέλειο, ρε. Μήτρο, πολύ όμορφο, ρε. Που με έφερες, τσεκάρετε. Πω, δεν έχω και τηλέφωνο να βγάλω φωτογραφία. Τσεκάρετε, ρε. Καταπληκτικό μέρος. Τέλειο, ρε Μήτρο. Πω. Το καλύτερο μέρος που μπορούσαμε να έρθουμε πραγματικά. Ναι, Μήτρο, είναι καταπληκτικό το μέρος. Κύριε Αριστίδη, πώς σου φαίνεται το μέρος και σένα? Σου έχω πει, είναι τέλειο. Δυνατό, έτσι. Δυνατότατο. Στα καλύτερα σε φέρνω πάντα. Πάντα. Δεν χορταίνω, το θαυμάζω. Ούτε εγώ, Μήτρο. Κάπου εκεί στο βάθος, κύριε Αριστίδη, βλέπεις ένα σιλό. Ναι. Όχι εκεί. Α, όχι εκεί. Εκεί. Ναι. Δικό μου το μέρος. Εκεί θα έρθει και εσύ να πίνουμε ένα καφεδάκι. Θα φτιάξω κάποια στιγμή σπίτι. Ακόμα δεν έχει σπίτι. Θα το φτιάξουμε όμως. Όλα κανονίζονται. Άμα είσαι λεπτά και όρεξη. Έτσι. Ωραίο όμως. Εδώ πέρα έπρεπε να έφτιαχνα σπίτι. Αλλά είναι απαγορεύεται. Εδώ πέρα είναι αρχαίο. Είναι αρχαίο μέρος εδώ. Τόπος. Ναι. Λοιπόν, κύριε Αριστίδη, εσύ τι πραγματάκια θες να κάνουμε? Πάμε να τα πούμε κάπου αλλού. Για πες μου. Πάμε κάπου αλλού να τα πούμε. Πάμε στα μάξι. Θες να πάμε στα μάξι, κρύωσες, άντε έλα. Έλα, πάμε τώρα, έκανα μπάνιο. Κρύωσες τώρα, αφού έκανες μπάνιο να μου πεις. Ναι. Για πες μου, κύριε Αριστίδη, πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα έτσι εγώ να σε γυρίσω λίγο στην περιοχή εδώ πέρα να τα πούμε και λίγο. Λοιπόν, για πες. Έλα, ρε Μητρό, τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τι να πεις, ε. Εδώ στο μέρος, τι θες να κάνεις? Θες να κανονίσουμε να πάμε να πάρεις στο μαγαζί πάλι? Δεν θα ξέρω, κάνουμε εκεί Μητρό. Τα δικά μας τα κόλπα. Δεν ξέρω. Με βοηθούσε κι εγώ, έπαιρνα πράγματα από σένα ή όχι? Θες κάτι άλλο? Κάτι άλλο, ναι. Μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο? Ναι. Ωραίος. Εδώ, από ό,τι μου είπε ο Μεσίτης, έχει πάρα πολλά εργοστάσια. Oh. Άμα θες να σε πάω από εκεί να κάτσεις να μιλήσετε και να τα συζητήσετε, να δείτε τι εργοστάσια και τέτοια πράγματα έχει. Μπορείς να με πας. Εγώ σε πάω. Ωραία, θα με πας. Ναι, έχει πάρα πολλά εργοστάσια. Έχει φούρνους, έχει επιπλοκείο, έχει...
Η Παναγία στα βαθιά τώρα έχει να φτιάχνεις το δικό σου... Τι? Παραγωγή στα φιλού, έχεις με στα φύλλα και τέτοια μαμπέλα, δηλαδή να φτιάχνεις κρασιά... Μουστάρω πολύ τώρα, με έφτιαξες! Σαρφίδες, θέλω να πάμε στο Μεσίτη! Γραμμένες. Ναι, θέλω να πάμε στο Μεσίτη! Πράγματα, πάρα πολλά, ναι. Ωραία, πάμε στο Μεσίτη, θα πούμε! Ωραία, θα σε πετάξω από εκεί τότε στον κύριο Μιχάλη να τα συζητήσετε κι εσείς, να τον γνωρίσεις κι εσύ, να δεις τι θες. Ωραία, στο Μήτρο, πάμε. Κύριε, πάμε! Πρόσεξε λίγο, ρε! Μη φοβάσαι, ξέρω να οδηγώ, ξέρω. Τι ξέρεις, ρε! Θα με σκοτώσεις! Ναι, προσεκτικός. Μην πρόσεξε λίγο! Πρόσεξε, λέ, ρε! Πω, πω, μη! Θα κάνουμε. Πάντως έχει πολύ απλά εδώ, κύριε Αριστίδη. Έχει με πάρκιν συνεχώς στον δρόμο να σταματάς. Ισχύει αυτό, ισχύει! Είναι ωραίο! Ωραία πραγματάκια. Ναι! Και πολύ ωραία χωράφια και περιποιημένα χωράφια, ναι. Σαν λεμά αυτή είναι, ρε! Γαζίνε, ρε! Στην Λουμπέλσκα που ήμασταν μαζί. Ναι, ρε! Όλα τα χωράφια περιποιείται. Εδώ βλέπεις όλα στην τρίχα. Ισχύει όλο περιποιημένα. Πάρα πολύ προσοχή εδώ πέρα ο κόσμος. Ο κόσμος τα προσέχει. Ενώ σε εμάς εκεί πέρα τα είχαν παρατημένα όλη μέρα στα μαγαζιά, τα πήγανε. Τα πήγανε, ρε! Δεν γίνεται δουλειά έτσι όμως. Δεν γίνεται. Γι' αυτό είχαμε μείνει πίσω, σαν κοινωνία. Έτσι. Τώρα εδώ βλέπεις εδώ ωραίο μέρος. Πρόσεχε λίγο. Μην τρέχεις τόσο. Πάμε τώρα στο Μεσίτη να τα πεις κι εσύ. Δεν ακούγεται μην τίποτα πάντως μέσα. Μην ακούς τίποτα μωρέ μέσα. Τι όχι, τρέχω, 120 χιλιόμετρα πάμε. Εντάξει, έχω συνηθίσει τα δικά μας. Η ταχύτητα. Έχω συνηθίσει τα δικά μας. Ναι, εσύ να μου πεις έχεις συνηθίσει με τα 60 χιλιόμετρα που πήγαινε τα δικά μας. Έτσι. Και το δικό μου το προηγούμενο δεν πήγαινε. Πήγαινε 40 χιλιόμετρα για να τον πλεπούχα. Τι πήγε. Κάπου εκεί, ναι. Ζόρι. Ναι, εδώ πέρα είναι ο κύριος Μιχάλης. Ωραίο μέρος. Το σπίτι εδώ πέρα στο βάθος. Ωραίο. Όχι εδώ, εδώ είναι το grain mill. Ωραίος. Λογικά είναι το δικό του ή όχι, μπορεί και να το πουλάει. Ωραίο. Έλα, κύριε Μιχάλη, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλά, γόρι μου. Πού είσαι, πού είσαι. Καλά. Εδώ είναι ο κύριε Αριστίδης. Έλα, κύριε Μιχάλη, καλά. Θέλει ρε να επεκταθεί σε κάτι διαφορετικό. Μου έλεγε, είχε μαζί και στον τόπο που ήμουν και εγώ. Μαγαζί, το τοπικό μαγαζί με τα γεωργικά και τέτοια. Οπότε και γνωρίζει τέτοια πάνω κάτω για πωλήσει και τέτοια. Κομπίνες τα πάντα. Το διαχειρίζει άνετα το μαγαζί. Ναι, ναι, ναι. Άνετα. Ωραία. Οπότε ωραία θέλει τώρα να αλλάξει λίγο το. Ναι. Τη δουλίτσα, να κάνει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Μπορούμε σε εργοστάσιο. Θέλει να πάρει κάποιο εργοστάσιο. Θα κάτσεις εσύ εδώ πέρα να του πεις τη λίστα, τι έχεις και πώς ναι, το καθένα. Ναι. Και εγώ θα κάτσω εδώ τα πόλα. Ό,τι συμφωνήσει το παίρνει, εντάξει. Ναι. Δεν έχουμε θέμα. Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Μήτρο, ευχαριστώ, ρε. Έγινε. Εγώ σα αφήνω γιατί θέλω να πάω το σπίτι να οργανώσω και τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Εντάξει. Τι πραγματάκι να βάλω. Έγινε, αγόρι μου. Ωραία. Κύριε Αριστίδη, σα αφήνω. Γεια σα. Ναι, ναι. Γεια. Ωραία, φτάσαμε. Εδώ είναι ο χώρος μας. Θα αφήνουμε τα μαξάκια μας προς το παρόν εδώ. Λοιπόν, παιδιά, οπότε έχουμε σήμερα προσθέσει αυτό εδώ πέρα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια ακόμα να προσθέσουμε. Αυτόν εδώ πέρα το χώρο όμως τον βλέπω ότι είναι υποδοχή για σπίτι. Είναι ακριβώς έτσι ωραίο έτοιμο, δεν θα το χαλάσω. Έχουμε όλο αυτό εδώ πέρα. Το υπόλοιπο αυτό εδώ πέρα θα το αφήσω να το κάνω κάτι άλλο. Εδώ όμως μπορούμε να βάλουμε κάποιο σέντ εδώ να φυλάμε τα μηχανήματά μας. Κάποιο υπόστεγο εδώ πίσω θα αφήσουμε γιατί είναι ο δρόμος. Εδώ επίσης μπορούμε να βάλουμε πάλι υπόστεγο να το φτιάξουμε, να το διαμορφώσουμε όπως θέλουμε κι εμείς. Τώρα το πιο χρήσιμο πράγμα που χρειαζόμαστε πριν θα φτιάξουμε τα σέντ, τα υπόστεγα και αυτά, είναι να πάρουμε μηχανήματα. Πάρουμε μια καλή κομπίνα. Να δούμε κάποια στιγμή άμα βγάλει κάτι σε προσφορά εδώ πέρα το κατάστημα. Αλλιώς μπορούμε να πάμε σε κάποιο harvester, κάποιο φθηνό αρχικά και να αρχίσουμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Οπότε θα σταματήσουμε κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Ήταν η αρχή μας στο νέο μέρος, το Haut Belleron, εδώ στη Γαλλία. Έχουμε αγοράσει τα χωράφια τα οποία θα διαχειριζόμαστε στα επόμενα επεισόδια. Έχουμε εδώ το χώρο μας για να φτιάξουμε τη φάρμα μας όπως εμείς θέλουμε. Οπότε έχουμε το αυτοκινητάκι μας εδώ. Έχουμε πάρει και το πρώτο μας τραχτέρ, το πρώτο μας όχημα, το πρώτο μας μεγάλο τραχτέρ κιόλας, με 130.000 περίπου. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε να φτιάξουμε το πέρα το χώρο, να αγοράσουμε νέα μηχανήματα τα οποία θα χρειαζόμαστε για εδώ να φτιάξουμε τα χωράφια μας, cultivator, seeders, τέτοια πράγματα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισοδιάκι. Αυτό ήταν ένα μικρό σύντομο επεισόδιο έτσι για να μπούμε τη νέα φάση με το Farming Simulator 22 με το Μήτρο. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε και πείτε μου ιδέες τι μηχανήματα θέλετε να πάρουμε φθηνά κατά κύριο λόγο
και να αρχίσουμε εδώ πέρα να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Αυτά από μένα, δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους!